Κωφοπάπη, καλό μεσημέρι, αντιπρόεδρε μου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές. Μίλησε για τις δηλώσεις και τις αντιδράσεις, έτσι. Ναι. Να το πάρω ανάποδα. Δηλαδή, αυτές οι αιχμές τι σημαίνουν, ότι πρέπει οι αντίπαλοι να παίζουν μαζί μας ή να παίζουν με όλους? Κοίταξε, ναι, να παίζουν με όλους. Αυτό είναι. Κοίταξε, Γιώργο, επέτρεψε μου, δεν θέλω να μιλήσω μόνο για το χτεσινό παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μας, την τεχνική ηγεσία, γιατί όσους βαθμούς τους πήραν δίκαια και δεν ζητούμε χάρη από κανένα. Αυτό που ζητούμε είναι να μην γίνονται αρκετά φιλικά, όπως έγιναν σε άλλα παιχνίδια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Θέλος όσους βαθμούς πήρε, τους πήρε καθαρούς και ο κόσμος, ο αθλητικός κόσμος του ποδοσφαίρου χαιρόταν να βλέπει τον Οθέλο. Ο Θέλος δεν πτωήθηκε ούτε στο κύπελλο. Έπαιξε καθαρά και δεν βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται γιατί πάλεψε το κύπελλο μόνο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν αρκετά συμβούλια οποία καταστρέφουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχουν κάνει τους φιλάθλους τους να παίρνουν, τους βαρέθηκαν ήδη οι φιλάθλοι τους, να παίρνουν 10 φιλάθλους στο γήπεδο, διότι βλέπουν τα φιλικά που κάνουν οι ομάδες τους. Και να μην βγαίνουν την μια εβδομάδα και λέγουν, μα ξέρεις, έχω 3-4 τραυματίες και είναι δύσκολο το παιχνίδι την Κυριακή και του προετοιμάζουν το έδαφος. Και την επομένη να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να λένε θα δείτε μια αλλιώτικη ομάδα, αν επιστρέφουν οι ομάδες. Αυτό εμείς φωνάζαμε ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες, για να μην βλέπουμε φιλικά. Επιστρέφουν, πρέπει να ντρέπονται να βγαίνουν να μιλούν στην τηλεοράση. Και να λένε ότι αυτήν την εβδομάδα ναι, να δούμε ένα διαφορετικό εθνικό. Ναι, να δούμε. Αλλά να μην βλέπουμε τα προηγούμενα φιλικά. Είναι κάποιοι πρόεδροι που πρέπει να φύγουν. Ο Θέλος ήταν καθαρότατος. Έκανε όλον τον κόσμο να μιλήσει για την απόδοση της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου το προπονητικό team, τους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις, Τάσο, ότι αυτές είναι άμεσες κατηγορίες που πάνε κατευθείαν για μένα να μην τα μιλάς καθαρά για τον Κίκη Φιλίππο. Μιλώ για αρκετούς προέδρους που έκανα φιλικά που, ναι, που πήρα, εγώ δεν θα πω ονόματα. Επειδή μιλάς για τον αστικό μου. Ναι. Εγώ θα μιλώ για ανθρώπους που έδιναν 9 βαθμούς, για ανθρώπους που έβγαιναν από τον πρώτο γύρο και έλεγαν ότι εμείς θα μείνουμε στην κατηγορία, που ήταν σίγουροι. Εμείς μιλούμε για αυτά, μα δεν θα σου πω ονόματα, τα βλέπετε και τα ξέρετε. Δεν έχω παράπονα από αυτό. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, τα χθεσινά αποτελέσματα, Μαθητικά ακόμα ο Θέλος, δεν περιμέναμε να πέσουμε, μαθητικά ακόμα ο Θέλος μπορεί να σωθεί, μαθητικά. Ναι. Μαθηματικά, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι αυτά που ήθελα να πω. Δεν θέλουμε τη χάρη του κύριου Κίκη που βγήκε το πρωί και δεν θέλουν να τους χαρίσουν. Αυτά που σας είπα. Ναι. Για το ποδόσφαιρο. Θέλετε να παίζει ο κύριος Κίκης και με τους άλλους, να παίζει μόνο μαζί σας. Είμαι να βλέπει όλος ο κόσμος, σου λέω ξεκάθαρα κάποιες ομάδες. Μα να πάω και στις απάνω μας. Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω. Ναι. Και σε απάνω εμείς. Έγινε ένα παιχνίδι στα ψηλά την περασμένη εβδομάδα, ο οποίο έπρεπε να βάλουν επειδή δεν είχα στόχους τους μικρούς. Χάσανε 3-0 και πήγαν να διεκδικήσουν παιχνίδι. Α, μιλάς για τον Ερμήν τώρα μετά που έρχεται τον Απόλλωνα. Εγώ δεν λέω ομάδες. Να λέω εγώ. Εσύ και σε νέες ομάδες. Ναι. Αυτός που έχασε 3-0 ήταν εμείς. Ομάδα χρησιμοποιήσε 17 χρόνων τερματοφύλακα. Να βάλεις τους μικρούς σου να παίξουν, ο Θέλος έπαιξε με όλες τις ομάδες. Χρησιμοποίησαν 17 χρόνο. Για την ΑΕΛ τώρα που μιλάμε. Θα δοκιμάσουν το 17 χρόνο. Εσύ θα πεις τις ομάδες, εγώ δεν λέω τίποτε. Μάλιστα. Δεν έχω λεφτά να πληρώνω. Μάλιστα. Χρησιμοποίησαν 17 χρόνο. Το προηγούμενο παιχνίδι το παίζουν κανονικά. Μάλιστα. Βαρέθηκε ο κόσμος να παρακολουθεί. Εμείς θέλουμε έναν καθαρό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πω κάποια αποτελέσματα. Εμάς ήταν η πρώτη χρονιά που βγήκε ο Θέλος. Να πω κάποια αποτελέσματα και ο Νοόν Νοήτο. Είναι κάποια πράγματα από κοντά. Εσείς δεν κερδίσατε την Ελλάδα μήνες των Τσιρίων όταν έκανε διαχείριση για το. Πώς την κερδίσαμε. Όταν έκανε διαχείριση για το κυπελό. Αγωνιστήκαν ποδοσφαιρικά. Ποιο τερματοφύλακα χρησιμοποιήσατε. Σε εκείνο το παιχνίδι.
Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι που κερδίσαμε 1-0. Ποιους ποδοσφαιριστές, βάζετε το παιχνίδι, πώς κερδίσαμε 1-0. Τερματοφύλακας ποιος ήταν στην ΑΕΛ, εκείνο το μάς, να σου πω. Αν πρέπει να συζητήσει κανένα αυτόν ο θέλω, ότι πήρε όλα τα παιχνίδια καθαρά. Ναι. Απλώς έβγαλε και ο τρεις παίχτες ο άνθρωπος μόνο για να τους διαφυλάξει για το κύπελλο, ναι. Εχθές τι ήταν να διαφυλάξει, για να παίξει μετά από τρεις εβδομάδες κύπελλο. Μαζί σας η ΑΕΛ έπαιξε με Σέλη, Σαγκέτη, Σαμπού, Σταύρου, Νικολάου, Λίλη, Ρομέρο, Βίκτορ, Κυριάκου, Παναγιώτου, Παντελή. Έπαιξε μαζί σας με πολλούς Κυπρέους. Έτσι. Λέω. Έχω τα εδώ τρεις κάρτες. Υπάρχει. Ναι. Γιώργο. Έπαιξε και μαζί σας με πολλούς Κυπρέους και νεάρους. Αυτή δεν είναι η πρωτοκλασάτη ΑΕΛ, έτσι. Μα δεν θα έπαιζε την Τετάρτη κύπελλο, Γιώργο. Μάλιστα. Έπαιζε την Τετάρτη κύπελλο, προφύλαξε τρεις τέσσερις παίχτες του. Παίζει τελικό κύπελλο μετά από 20 μέρες, Γιώργο. Πρέπει να βάλει 17 χρονών. Μάλιστα. Οκ. Για όνομα του Θεού. Εμείς στον πρώτο γύρο βρήκαμε πιέσεις από ομάδα που πηγαίνε στο Τσάπιολι. Δεχτήκαμε πιέσεις γιατί αγωνιστήκαμε και έπρεπε να σταθούμε για να πάει η ομάδα να παίξει στο Τσάπιολι, στο Ευρωπαϊκό, για να μην χτυπήσουν οι ποδοσφαιριστές τους και δεχόμαστε πιέσεις γιατί αγωνιστήκαμε καθαρά. Και μας έδερα στο 85 και έπρεπε να μην το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει καθαρόν πόσο να τους βαρέσουν και είναι ο φίλαθλος κόσμος. Δεχτήκατε δηλαδή, μήνε λίκια, όταν παίξατε με το ΑΠΟΕΛ που σας κέρδισε δύσκολα στο 85, γιατί... Μιλώ για ομάδες εγώ. Μιλώ εγώ. Σάπιος λίγα μέσα στην ΑΠΟΕΛ και σας κέρδισε, θυμάμαι, δύσκολα 1-0 με τον Τζιμπούρ. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά τώρα. Και δεν σας... μπορούμε να αποδείξουμε αυτά τα πράγματα, ό,τι θα με ρωτήσεις. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Μάλιστα. Έχει πέσει ο θέλος ή δεν το θέσετε ακόμη? Σας είπα μαθηματικά ακόμα μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Αλλά τα πράγματα που ξέρω δεν μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Έζησαν το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα. 0-0 μέχρι το ημίχρονο. Δεν κέρδιζε την Αγιάνναπα. Δεν θα κερδίζει η ομάδα που έπρεπε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά επειδή ο θέλος και πήρε ισοπαλία, δεν κέρδισε η άλλη ομάδα. Κοίταξε καθαρό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αγαπητά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα. Όποτε θέλεις, μπορεί να έχεις χρόνο να τα πω. Μάλιστα. Είναι κρίμα για τον κόσμο που θέλει να ακολουθά καθαρό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Θα... Ήταν πρώτη χρονιά και τα είδαμε από κοντά. Θα επανέλθουμε και θα πούμε πολύ περισσότερα ίσως αύριο και μεθαύριο. Δεν θα μείνει εδώ. Όποτε θέλεις, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.